Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, τι γίνεται. Καλά, έτσι. Καλημέρα και καλή χρονιά. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Τον προηγούμενο μήνα μία πλήρα και έχουν συλληφθεί 10 άτομα, έχουν βρεθεί αρκετά. Μεγάλη συμμορία και πολύ ακριβά αντικείμενα βλέπω. Τουλάχιστον οι άνθρωποι να δουν ποιο είναι τώρα. Γιατί πολλά από αυτά έχουν όχι μόνο οικονομική αλλά τεράστια σε αρχή αξία. Πάρα τα ειδικά τα προβλήματα. Οδηγήσαμε 10 από αυτού, του λάβαμε, του οδηγήσαμε στη δικαιοσύνη και ξεχνιάστηκαν 59 περιπτώσει κλοπών. Πρόσφατα υπάρχουν και άλλε δυνάμει. Προφανώ. Υγεία, όλα αυτά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλητήριο εδώ πέρα από ό,τι βλέπω. Υπάρχει μείωση εγκληματικότητας γιατί γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και αν συγκρίνει κανείς τα στοιχεία, πρόεδρε, τα σημερινά με το 19 και το 18, γιατί πέρσι είχαμε την καραντίνα, αλλά δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Υπάρχει μείωση σημαντική όπως και σε όλη την Αττική και εδώ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από ό,τι μου εξήγησαν εδώ οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης και του Αστυνομικού Τμήματος, δυστυχώς και εδώ έχουμε πολλά φαινόμενα με το θέμα της οικογενειακής βίας. Περίπου 40. Περίπου 40 εκλογές, 21. Είναι κοντά, παρεμβαίνουν. Ευτυχώς δεν έχει υπάρξει. Δεν υπάρχει κάποιο συμβάν με θάνατο στην περιοχή μας. Θα αντιμετωπίζουμε άμεσα. Ό,τι καταγγελία έχουμε, σπέβδουμε άμεσα να την ερευνήσουμε. Γι' αυτό το λόγο βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλες τις γυναίκες και τους άντρες της αστυνομίας για την πολύ σπουδαία δουλειά την οποία κάνουν, καθώς κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι υπουργές, αρχηγέ, επομιστήκατε και το πρόσθετο βάρος των συστηματικών ελέγχων για την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων. Και βέβαια, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, εκτός από το κλασικό εντός εισαγωγικών έγκλημα, το οποίο πρέπει η ελληνική αστυνομία πάντα να αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, έχουν προσθεθεί και νέες προκλήσεις. Η ενδοοικογενειακή βία, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο ανοίγει πια ως προς την αντιμετώπιση του, η δυνατότητα της αστυνομίας να μπορεί να ανταποκρίνεται σε καταγγελίες, η ειδική εκπαίδευση του στρατηγικού δυναμικού της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, νομίζω αποτελεί μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία την οποία έχει αναλάβει το Υπουργείο. Και βέβαια, προκλήσεις όπως η αντιμετώπιση της βίας κατά των δόων, απαράδεκτα περιστατικά, τα οποία πια πρέπει να επιχάνουν της σωστής αντιμετώπισης και σε τεχνικό επίπεδο, αλλά φυσικά επαφίεται και στην αστυνομία που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για τον εντοπισμό αυτών των περιστατικών και για την παραγωγή της συνέχεια στην δικαιοσύνη. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη της εκπαίδευσης τόπου ότι η ασφάλεια του πολίτη αποτελεί για μας αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Και μέσα από τη μηδιακή ενίσχυση της αστυνομίας, έμψυχο υλικό σε υποδομές, αλλά και σε εξοπλισμό, κάνουμε πράξη αυτή μας τη δέσμευση, ειδικά σε περιοχές οι οποίες στο παρελθόν είχαν σχετικά υψηλούς δείκτες εγκληματικότητας. Και βέβαια, όλα είναι μετρήσιμα και η πρόοδος την οποία κάνουμε στον τομέα αυτό αποτυπώνεται και στα στατιστικά στοιχεία, αλλά φυσικά τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη δικιά σας βοήθεια, χωρίς τη δικιά σας στήριξη. Οπότε και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Θέλουμε τους αστυνομικούς στον δρόμο, κοντά στον πολίτη, να έτσι μπορούμε να εκπέμπουμε αυτό το αίσθημα ασφάλειας. Ο αστυνομικός είναι συνεργάτης και στήριγμα της κοινωνίας και της κοινωνικής συνοχής και βέβαια θα κάνουμε και σημαντικές επενδύσεις ως προς την ψηφιακή αναβάθμιση σχετικά με τα οργανωτικά της αστυνομίας, έτσι ώστε να μπορούμε να σας απελευθερώσουμε από διοικητικές εργασίες που ξέρω ότι σας τρώνε πάρα πολύ χρόνο, έτσι ώστε να μπορείτε πραγματικά να είστε στον δρόμο κοντά στον πολίτη και να μην ασχολείστε με μια γραφειοκρατία η οποία πια μέσα από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το ψηφιακό κράτος μπορεί πια σημαντικά να μειωθεί.